Βασικά θέλαμε να μπούμε και να δείξουμε ότι αυτές οι τέσσερις νίκες που κάναμε πριν δεν ήταν κάτι τυχαίο και ότι έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Θέλαμε σήμερα να συνεχίσουμε τις καλές μας εμφανίσεις. Βγήκαμε το πρώτο λεπτό πάρα πολύ δυνατά, σοβαροί. Κάναμε πολύ λίγα λάθη. Πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω δικαίως κερδίσαμε. Η Κρήτη ήταν πολύ φιλόξενη σε αυτά τα παιχνίδια. Χαρήκαμε που είδαμε νέα παιδιά στις κερκίδες και τους δώσαμε ένα κίνητρο για να δουν το χάλο, να ασχοληθούν με αυτό, να μπει πιο δυναμικά το άθλημα εδώ στο μεγάλο νησί. Και νομίζω το καταφέραμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε την αίσθηση ότι παιχνίδι με το παιχνίδι μαθαίνει και καλύτερα το άθλημα, το κοινό στο Ηράκλειο που δεν είχε δει χάντμπολ και αυτό παίζει το ρόλο του. Εννοείται. Καταρχήν οι εγκαταστάσεις εδώ πέρα είναι καταπληκτικές. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος, όσοι και αν έρχονται πάντα, είναι πάρα πολύ φιλικοί μαζί μας, μας στηρίζουν. Πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Και θέλουμε να πιστεύουμε με τις εμφανίσεις μας θα φέρουμε παραπάνω άτομα να δουν λίγο χάντμπολ, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Όταν το χάντμπολ βγαίνει εκτός των μεγάλων πόλεων και έχουμε δει ότι η δύναμή του είναι εκτός των μεγάλων πόλεων, μπορούμε να ελπίσουμε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, σε ένα καλύτερο μέλλον. Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες και με την πανδημία, κρατάτε τα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη όσο μπορείτε και σε ΑΕΚ και σε Εθνική. Γιατί το λέω αυτό γιατί είσαστε σαν ΑΕΚ βάση της Εθνικής Ομάδας. Γενικότερα παίζουμε για τη χώρα μας, σίγουρα υπάρχει κούραση, εννοείται, αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και μπορούμε να εκπροσωπούμε τις οικογένειές μας, τη χώρα μας και τους ανθρώπους μας.